Ξεκινά μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα η χορήγηση των επιδομάτων σε πολυτεκνούς, τα οποία αποτελούν με έναν άσα, αλλά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα μιας πολυμελούς οικογένειας. Όταν έχεις 4 παιδιά και παίρνεις 300 ευρώ το μήνα, δεν βοηθάς τίποτα. Δεν φτάνει πουθενά. Τι παραπάνω από μήνα δίνει. Δεν φτάνει. Πώς το κάνουμε. Με 300 ευρώ, 7 μήνες οικογένεια, 5 μήνες μπορεί να ζήσει. Τι να σου πω. Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να κάνει η πολιτεία έτσι ώστε να αυξηθεί το πολυτεχνικό επίδομα και γενικότερα οι πολυτεκνείς οικογένειες να έρθουν σε μια οικονομική ευχέρεια και όχι δυσχέρεια που υπάρχει τώρα. Η οικονομική ενίσχυση χρειάζεται οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Πριν όμως η ενίσχυση, να βολέψουμε και ορισμένα παιδιά που, σε δουλειές, σε διάφορες δουλειές που υποφέρουν, που θέλουν δουλειά, θέλουν να δουλέψουν και δεν υπάρχει δουλειά. Τι να σου πω. Είναι δύσκολα, είναι πολύ δύσκολα. Το επίδομα δεν λέει τίποτα. Τίποτα δεν λέει. Να πληρώσει, τι να πληρώσει. Φως, ΔΕΗ, ΟΤΕ, τι να πληρώσει. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Κάτι παραπάνω βοήθημα χρειάζεται οπωσδήποτε. Μάλιστα, όπως τονίζουν οι ίδιοι πολυτεκνοί, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά αυξάνονται, χωρίς ωστόσο κανείς να σκύβει πραγματικά από πάνω τους. Αυξάνονται, όχι, υπεραυξάνονται, αγόρι μου. Υπεραυξάνονται, όχι αυξάνονται. Είναι πολύ δύσκολο. Μας ενοχλούν κάθε μέρα. Να κάνουμε τι εμείς. Ποιος μας ακούει. Δεν μας ακούει κανείς. Δεν υπάρχει ανταπόκριση πουθενά. Ένα θέμα το οποίο έρχεται συχνά στην επιφάνεια και μάλιστα σε μια χώρα που αντιμετωπίζει πρόβλημα υπογενετικότητας, χωρίς ωστόσο πέρα από την επιδοματική πολιτική να λαμβάνεται πρόνοια ώστε τα νέα ζευγάρια να μπορούν να ονειρεύονται μεγάλες οικογένειες. Δυστυχώς, η έλλειψη υποδομών και διευκόλυνσης προς τις εργαζόμενες μητέρες σε συνδυασμό με την οικονομική στενότητα αποκλείουν κάθε σκέψη ακόμη και για δεύτερο παιδί σε ορισμένες των περιπτώσεων.